ότι σε 3 μήνες θα ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης. Τι εννοεί, γιατί πέρασαν ήδη 2 μήνες. Θα ολοκληρωθεί και το πάρκο στην οδό Θεσσαλονίκη στην είσοδο. Θα ολοκληρωθούν οι κυλιόμενες σκάλες ο ανελκυστήρας. Το πάρκο του Καρατάσου ή απλά τα μερεμέτια όπως αναφέρατε. Στη συνεδρίαση της 2/10/14 εδώ ψηφίσαμε παράταση στον αγωγό αποχέτευση Πανόραμα Γιοντζαλή και Φλαμουριές ως 31/10. Έτσι, σήμερα ξαναέρχεται και άλλη παράταση. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ρώτησα για το πάρκινγκ κάτω από την Ελιά, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την κυκλοφοριακή μελέτη. Γιατί, όπως είπα, έχει να αποθέσει ο Δήμος όλες τις ελπίδες για να λύσει του προβλήματος στάθμευσης. Είπαμε από 2 μήνες, πέρασε το καλοκαίρι, δεν έγινε τίποτα. Είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι τυπικά να εγκριθούν 20 χιλιάρικα για την αρχαιολογία κλπ. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν βλέπω κάποιο τέτοιο θέμα. Χειμώνιασε, προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τεχνικό έργο. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, είτε έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου στο θέμα των τεχνικών έργων, είτε, ξέρω εγώ, επανειλημμένα οδηγούμαστε σε παρατάσεις που κακώς δίνονται. Ευχαριστώ. Κύριος Κοσγίδης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα θα σας παρακαλούσα, επειδή τελειώνει και το έτος το 2014, είμαστε Νοέμβριο, θα σας παρακαλούσα σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις, πριν τη συγκρότηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, να θέσουμε ένα θέμα για την Βεργίνα, που γνωρίζετε ότι είναι και η ιστορική έδρα του Δήμου Βέρειας, γιατί το καλοκαίρι θα υποδεχτούμε το μουσείο, τελειώνει το ανάκτορο, υπάρχουν χρονίζοντα προβλήματα, τα οποία αν δεν ενταχθούν μέσα στον προϋπολογισμό, δεν καθίσουμε να τα μιλήσουμε, και δεν ενταχθούν μέσα στον προϋπολογισμό και μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, νομίζω ότι θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να το βάλουμε σαν θέμα πριν την ολοκλήρωση του πριν κατά τέτοιο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ.